Ο πρόεδρος του φυλακίου Χρήστος Τυρμπάκης κρίθηκε αθώος ύστερα από την εκδίκαση της υπόθεσης αναφορικά με τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας κατά των εργασιών επέκτασης του ΚΙΤ φυλακίου στην Ορεστιάδα. Οι κατηγορίες που βάρυναν τον Χρήστο Τυρμπάκη ήταν αυτές της παράνομης βίας και απίθειας, κατηγορίες που διώκονται αυταπάγγελτα. Ο δικηγόρος του Χρήστου Τυρμπάκη μίλησε στη Δέλτα Τηλεόραση και στην εκπομπή Δύο Μαζί της Κατερίνας Καλεντερίδου και του Παύλου Μιχαηλίδη. Ο κ. Τυρμπάκης κατηγορούνταν για την πράξη της απίθειας και της παράνομης βίας. Είναι δύο αδικήματα τα οποία διώκονται αυταπαγγέλτως. Το τονίζω αυτό, διότι δεν είναι δηλαδή δύο αδικήματα τα οποία θα υπήρχε δυνατότητα ανάκλησης, ας πούμε, της μήνυσης σε περίπτωση που σε πολλά εισαγωγικά τα είχαν βρει μεταξύ τους οι διάδικοι. Είναι αδικήματα τα οποία, ιδίως αυτό της αντίστασης, τρέφεται κατά της πολιτιακής εξουσίας. Η υποβολή της μηνύσεως έγινε από την αστυνομική διεύθυνση της Ορεστιάδας, διότι ο κύριος Τυρμπάκης φερόταν ότι αντιστάθηκε στη σύλληψη, κάτι το οποίο φυσικά και δεν έγινε, όπως επίσης και φερόταν ότι εμπόδιζε με την παρουσία του την πρόοδο των έργων. Την υπεράσπιση του Προέδρου του Φυλακίου ανέλαβε το νομικό τμήμα του Δήμου Ορεστιάδας, όπου και απέδειξε στη δίκη πως ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας φυλακίου δεν προέβη σε πράξεις που στοιχειοθετούν κατηγορία παράνομης βίας, ενώ αναφορικά με την απίθεια που αποτελεί και την πιο σοβαρή κατηγορία κρίθηκε αθώος. Αυτό που δέχτηκε το δικαστήριο, γι' αυτό είναι το ευχάριστο, είναι ότι ιδίως για το αδίκημα της παράνομης βίας χρειάζονται ιδιαίτερες πράξεις, οι οποίες ιδιαίτερος δόλος που να οδηγούν στην κατάφαση του αδικήματος αυτού. Αυτό το πράγμα δεν έγινε. Ο κύριος Τυρμπάκης έχει μια συγκεκριμένη ιδιότητα, είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας φυλακίου, ο κόσμος ήθελε να ενημερωθεί, αντιλαμβανόμενος τις αντιδράσεις και τέλος πάντων. Αυτή την ώρα βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα από τη 14η Ιανουαρίου που είχε γίνει. Δυστυχώς δεν είμαι μπροστά σε κάποιο δέκτη για να πω. Ναι, δεν πειράζει. Απλά σας ενημερώνω. Τέλος πάντων, ήταν αυτά τα οποία προφανώς κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο, αν εννοείται αυτά, για εκείνη την ημέρα μιλάμε. Όπου μετά από εδώ παραλαμβάνω την συνεδρίαση, η οποία αναβλήθηκε προκειμένου να έρθουν να καταθέσουν και άλλοι μάρτυρες. Είχαμε σήμερα την πανηγύρικη του αθώωση. Ήταν ένα βάρος που αντιλαμβάνεστε ότι οποιαδήποτε εμπλοκή, όταν εκκρεμεί μια εμπλοκή με την ποινική δικαιοσύνη για τον οποιονδήποτε άνθρωπο, είναι κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για αδικήματα τέτοια ποινική απαξία, έτσι. Οι κατηγορίες που βάρεναν τον πρόεδρο του φυλακίου έθεσαν σε κίνδυνο ακόμα και την ιδιότητά του ως πρόεδρος του φυλακίου, καθώς μια ενοχοποιητική απόφαση θα του στερούσε ακόμα και την πολιτική του διαδρομή. Να υπενθυμίσω ότι τα αδικήματα αυτά, επειδή το ένα στρέφεται κατά της πολιτικής εξουσίας, υπήρχε ενδεχομένως και το ενδεχόμενο να το βρει μπροστά του κύριο Τυρμπάκη για το υπόλοιπο της πολιτικής του ζωής, του πολιτικού του βίου. Mm-hmm. Αυτό δεν έγινε. Ήταν μια διαδικασία η οποία διήρκησε σε δύο συνεδριάσεις και σήμερα είχαμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη εκδίκαση της υπόθεσης, με την πρώτη να εκδικάζεται στις 18 Φεβρουαρίου του 2022.